ότι αυτό το αίσθημα της υπεροχής του Έλληνα ως εθνική υπόσταση, η καταγωγή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο επίσης αυτή η στροφή από μεγάλη μερίδα του πολιτικού κόσμου προς ανατολικοορθόδοξες επιλογές και αντιλήψεις, με έναν φοβερό αντιευρωπαϊσμό. Εκφράζεται από πολλά στελέχη, για να μην πω από την πλειοψηφία των στελεχών των πολιτικών κομμάτων. Θα ήθελα για να ελαφρύνω το κλίμα να σας διαβάσω το σχόλιο ενός Έλληνα, ο οποίος λέει το εξής. Εάν ένας Έλληνας πολίτης αισθάνεται ότι ανήκει σε κάποια εθνοτική ομάδα, οι διεθνείς συνθήκες το επιτρέπουν. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες. Ουδής αρνείται το γεγονός ότι υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί μουσουλμάνοι τουρκικής καταγωγής. Βέβαια, οι συνθήκες της Λοζάνης αναφέρονται σε μουσουλμάνους, και εδώ δεν αμφισβητείται ούτε τα σύνορα. Λίγο με ενδιαφέρει αν κάποιος αποκαλεί τον εαυτό του Τούρκο, Βούλγαρο ή Κομμάκο. Από οποιοδήποτε αισθάνεται ότι έχει τέτοια καταγωγή, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, και θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή δεν είναι μόνο δική μου σκέψη. Είναι μια καθιερωμένη πρακτική που επιτρέπει την ένταξη των μειονοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και σε άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μια τέτοια στάση λύνει τα οποιοδήποτε προβλήματα, επιτρέπει την αληθινή άνθηση των δημοκρατικών θεσμών και δίνει στους ανθρώπους αυτούς την αίσθηση ότι και αυτοί είναι πολίτες αυτής της χώρας. Γιώργος Παπανδρέου, Υπουργός Εξωτερικών, στο κλικ 26 Εβδόμου 1999. Γιώργος Παπανδρέου, επιτρέψτε μου, με αφορμή τα δίθεν επεισόδια ή τα επεισόδια στη Χιμάρα, δηλώνει ή, για να είμαι σαφέστερος, επενδύνει απροκάλυπτα στα εσωτερικά της Αλβανίας. Και επιτρέψτε μου εδώ να προσθέσω το εξής. Πρέπει να ξεφύγουμε από το δόγμα ότι μια εθνική μειονότητα, δηλαδή ένα σύνολο πολιτών οι οποίοι έχουν μια διαφορετική εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, αποτελεί ξένο σώμα. Δυστυχώς είναι δόγμα αυτό της ελληνικής πολιτικής να το θέτει το ζήτημα πάνω σε διακρατική βάση. Επιτέλους. Όχι, εμείς αρνούμαστε. Εμείς δεν θα γίνουμε το παιχνίδι ή δεν θα γίνουμε το όργανο ανάμεσα στις πολιτικές, ανάμεσα στα δύο κράτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδος και της Δημοκρατίας Μακεδονίας. Όχι. Εμείς είμαστε εθνικά Μακεδόνες, πολίτες της Ελλάδος, Ευρωπαίοι πολίτες, και εδώ μαζί με τους Έλληνες Δημοκράτες θα παλέψουμε μαζί για ένα καλύτερο αύριο. Να σας πω, όσο όλο αυτόν τον αγώνα και την προσπάθεια αυτά τα χρόνια και αυτά που έρχονται, βρίσκεται χρόνο να χαρείτε αυτή σας την ιδιότητα? Δηλαδή υπάρχουν ώρες, μέρες, πανηγύρια, κόσμος, εκφράσεις πολιτιστικές, ανθρώπινες, που σας επιτρέπει να χαρείτε αυτό που έχετε? Για μένα μονάχα μια κραυγή αγωνίας. Όχι, ξέρετε, η πρώτη φάση είναι ο αμυντικός εθνικισμός, όπου αρχίζεις με νύχια και με δόντια να παλεύεις για αυτό που είσαι, να θες να αποδείξεις αυτό που είσαι, να αντισταθείς, ενίοτε να είσαι και επιθετικός απέναντι στον εθνικιστή Έλληνα. Νομίζω ότι πλέον το ρόνιο τόξο έχει οριμάσει αρκετά. Έχουμε ξεφύγει πλέον από αυτόν τον μίζερο αμυντικό εθνικισμό και νομίζω ότι με μπόλικη ενέργεια μπορούμε να προσφέρουμε τα μέγιστα στην ελληνική κοινωνία για τον ευρύτερο εκδημοκρατισμό της. Γιατί, για να επανέλθω σε αυτό που είπατε σε σχέση με τον ατομικό ή συλλογικό αυτοπροσδιορισμό, νομίζω ότι το μέτρο με το οποίο θα κρίνουμε αν μια κοινωνία είναι πραγματικά δημοκρατική και έχει ευαισθησίες είναι ακριβώς οι ευαισθησίες που δείχνει απέναντι σε ομάδες που έχουν μια διαφορετική εθνική, πολιτιστική ή οποια άλλη ταυτότητα, απέναντι δηλαδή στις μειονότητες. Ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ήθελα να πω ότι στους θεατές που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν, γιατί είναι μια εκπομπή ενήλικη για κατάλληλους, ότι πολλά χρόνια υποψιαζόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είδαμε σήμερα καταρχήν, και είναι χρήσιμο πάντα να σκεφτόμαστε ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να μας δουν στα μάτια, έστω μέσα από γυαλί, και να μας μιλήσουν. Αυτή η εκπομπή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα που έρχεται. Καληνύχτα.